Θέλω να σε ρωτήσω και λίγο για το σύζυγό σου. Ναι. Που ήσασταν τόσα χρόνια μαζί και φύγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Mm. Λογικά, όταν δεν μπορώ να φανταστώ, ξέρεις, γιατί είναι αυτές οι απώλειες που είναι αυτή η ζωή. Όταν ζεις με κάποιον 40-45 χρόνια και φεύγει, είναι κάτι που δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν ήταν εύκολη η διαχείριση του πράγματος. Ήταν σαν να μην υπάρχω ξαφνικά. Γιατί έγινε ξαφνικά. Πέθανε στα χέρια μου. Τέλος πάντων, μη λέμε τόσο δυσάρεστα πράγματα. Όχι, δεν είναι ζήτημα δυσάρεστα. Δεν θέλω να μιλήσω. Χαλάμε στον κόσμο. Έχει να κάνει με το ότι ένα ζευγάρι ζει, ναι, 45 χρόνια και μια μέρα φεύγει ο άλλος. Και αγαπιόμασταν πάρα πολύ. Ήμασταν. Δεν χωρίσατε ποτέ. Ποτέ. Πριν παντρευτούμε, ναι, κάναμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτά είναι τη αγάπη και του έρωτα. Ναι, τι αλλάζει το επόμενο πρωινό στη ζωή σου? Τίποτα. Εγώ δεν υπήρχα. Δηλαδή δεν ένιωθα. Δεν είχα καταλάβει τι έχει συμβεί. Ήμουνα τόσο λυπημένη, τόσο στενή. Ουσιαστικά όμως, ξέρεις, μέσα ο οργανισμός μου δεν ήθελα. Δεν μπορούσε να ζήσει αυτό. Τίποτα δεν μου άρεσε. Παρότι είχα τα παιδιά μου που μου παρασταθήκανε και 2-3 καλούς φίλους που πάλι και αυτοί μου παρασταθήκανε. Είχε χάσει το νόημα η ζωή. Είχε χάσει το νόημα. Το ενδιαφέρον μου. Μπορώ να το φανταστώ. Ναι. Περνάς και ένα πρόβλημα υγείας. Πέρασα και σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα από εκεί. Την ώρα που πέθανε ο άντρας μου. Έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου. Με την καρδιά μου, ναι. Έπαθα έμφραγμα. Βαρύ οξύ έμφραγμα. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν κάνω λάθος. Σπάνια ακούμε για γυναίκες, ναι, να παθαίνουν έμφραγμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ιατρικό. Νομίζω ότι έχετε πιο γερή κράση στο θέμα της καρδιάς, ναι, από τους άντρες. Είχα παχύνει κιόλας. Είχα αφήσει τον εαυτό μου. Γιατί στους άντρες το ακούμε πολύ συχνά. Καρδιακό. Είχα αφήσει τον εαυτό μου και είχα παχύνει. Ήταν λίγο περίεργα χρόνια. Ήταν και στεναχώρια που έπεσε. Στεναχώρια. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν είχα ούτε πιέσει ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και ξαφνικά γέμισα από πράγματα από κόντρα, ας πούμε. Κόντρα, που έπρεπε να. Εντάξει. Τώρα όλα καλά. Τώρα είναι όλα καλά. Τώρα δόξα καλά. Το Θεό. Και είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Θα ξαναρχίσει να χτυπάει όπως πρέπει και με το εγγονάκι. Εννοείται, αλλά με το εγγονάκι στην αγκαλιά σου νομίζω θα πάρει άλλα 20 χρόνια ο ζωή. Ο Θεός μαζί μας, Παναγιά μου. Και πρώτο Θεός να είναι καλά να. Πού θα την. Κοριτσάκι είναι, αγοράκι. Είναι αγόρι. Αγόρι.